Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου και της Ανεξάρτητης Ευρωβουλευτού κυρίας Σακοράφα Σοφίας, σας καλωσορίζουμε σήμερα στην έκθεση με δημιουργίες των φοιτητών του τμήματος μας, οι οποίες θα εκπροσωπήσουν το τμήμα στη μεγάλη έκθεση που διοργανώνει η κυρία Σακοράφα στο Ευρωκοινοβούλιο στο Βρυξέλλες, με σκοπό τη πρόθεση του ελληνικού design και τη ελληνική επιχειρηματικότητα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη για αυτή την εξαιρετική εκδήλωση, για την ωραία έκθεση που οργανώνει το Τμήμα Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Ξύλου και Επίπλου της Καρδίτσας. Σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς και τα θερμά συγχαρητήρια του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Βούτσι. Θέλω να συγχαρώ τους φοιτητές για αυτή την ωραία δουλειά που μας παρουσιάζουν, τόσο δημιουργική, εμπνευσμένη από την αρχαιότητα και από την ελληνική παράδοση, αλλά και τους καθηγητές για το σπουδαίο έργο που επιτελούν. Η Καρδίτσα πραγματικά καμαρώνει για αυτό το τμήμα. Ως εκπρόσωπος των Δημοτών δεν μπορώ παρά να μεταφέρω την περηφάνεια των Δημοτών για το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου, για τη δραστηριότητα που έχει όλα αυτά τα χρόνια, που αποτέλεσμά της δεν είναι μόνο τα έργα που βλέπουμε, είναι η απορροφητικότητα των σπουδαστών στην αγορά, και αυτό οφείλεται στην πολύ σημαντική δουλειά που κάνουν οι καθηγητές. Τα σχέδια των φοιτητών μας αφορούν τη σχεδίαση σύγχρονων χρηστικών αντικειμένων επίπλων εμπνευσμένα από την ελληνική παράδοση και κουλτούρα. Η έκθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της πολύ σημαντικής εκδήλωσης έκθεσης με τίτλο Beware of Greeks, που θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία της Ευρωβουλευτού κυρίας Σοφίας Σακοράφα, την οποία ευχαριστούμε και πάλι, για την προβολή του ελληνικού design στο χώρο του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες από 16 έως 20 Οκτωβρίου 2017. Για τη δική σας δουλειά, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα και να πάμε αυτή την εκδήλωση στο εξωτερικό. Αναδεικνύουν αυτή την παράδοση και στην καθημερινότητά μας, αλλά και στα αντικείμενά τους, τα οποία πια γίνονται χρηστικά σε καθημερινή βάση. Και να παρουσιαστεί από ποιους? Από εκείνους που τώρα ξεκινάνε και το δημιουργούν, και από εκείνους που τώρα βάζουν τους σπόρους και βρίσκουν έφορο χώμα για να ανέβει αυτό, τους καθηγητές και τους φοιτητές τους. Ο τίτλος να σπρώχνει και να μας προτρέπει προς κάτι το οποίο δείχνει την εφευρετικότητα, τη δουλειά, αλλά και την παρουσία των Ελλήνων μέσα στους αιώνες, παρά τα όσα προβλήματα υπήρχαν. Και είπαμε αυτό το Beware of Greeks. Και φοβού τους Έλληνες. Αυτοί δωραφέροντες, δουλειά φέροντες που θα σας τη δείξουν, και αυτή η δουλειά θα σας εκπλήξει. Ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε η ελληνική παράδοση, η αγάπη που βγήκε μέσα από αυτή τη διαδικασία, η ένταση αλλά και η ζωντάνια μας έδειξε ότι εδώ τα παιδιά δεν αντιμετωπίσαν την παράδοση σαν κάτι το οποίο είναι αμουσιακό είδος και αυτό το είδος τέλος πάντων το κοιτάμε από μακριά, αλλά σαν ένα ηφαίστειο, ένα ενεργό ηφαίστειο από το οποίο παίρνεις ιδέες, παίρνεις χρώματα και δημιουργήσεις πράγματα για το μέλλον. Και εγώ προσωπικά τους ευχαριστώ από καρδιάς γι' αυτό, γιατί οι δημιουργίες τους πραγματικά μου μιλάνε.